Βόρεια Πίλζερ με στόχο την ανατροπή της ήττας με 3-1 που δέχθηκε στην Τσεχία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της Λαναγκιώτικης ομάδας Κυριάκος Δημητρίου. Κυριάκο, καλό σου μεσημέρι. Αντίστροφη μέτρηση και για την ΑΕΚ. Έχει νομίζω το πιο δύσκολο έργο έτσι, από τις ομάδες μας εν ώψη των επαναληπτικών αγώνων. Σίγουρα, Γάρη. Καλό απόγευμα καταρχάς σε εσάς και στο κόσμο μας ακούει. Σε βοκλή, καλή εβδομάδα στην ΑΜΑ. Έχουμε να έχει ένα γεμάτο επιτυχίες για όλους αυτή τη εβδομάδα. Σίγουρα έχουμε ένα, το πιο δύσκολο έργο μετά τη ήττα που δεχτήκαμε στην Τσεχία με 3-1. Μια ήττα που δεν ήταν σαφέστατα αντιπροσωπευτική της εικόνας του παιχνιδιού. Είναι γνωστό ότι συνέβη στο Πίλσεν. Από εκεί πέρα αποτελεί παρελθόν το πρώτο παιχνίδι και έχουμε την δυνατότητα, την ευκαιρία στην έδρα μας, την ερχόμενη Πέμπτη, να κάνουμε την ανατροπή. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να κάνουμε την μεγάλη ανατροπή και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, την μεγάλη υπέρβαση με την παρουσία μας στους ομίλους του Europa League για δεύτερη φορά στην ιστορία της ομάδας. Μάλιστα. Με ένα 2-0 η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση. Έδειξε ότι, όπως είπες και εσύ, Κυριάκο, στην Τσεχία, ότι άξιζε καλύτερης τύχης η ΑΕΚ και πάνω σε αυτό και πάνω σε αυτό το δεδομένο, αλλά και προφανώς και στον πληγωμένο εγωισμό των παίχτων θα βασιστεί ο ίδιος ώστε να έρθει η ανατροπή. Έτσι, γιατί τους πείραξε όλους σας την ΑΕΚ, αλλά και γύρω στους παίχτες που έχασαν ευκαιρίες και νιώθουν κάπως έτσι αδικημένοι από το σκορ στη Τσεχία. Σαφέστατα, και έχουν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία την ερχόμενη Πέμπτη να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις. Πρώτοι από όλους οι υποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και έχουμε πίστη, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία για την μεγάλη ανατροπή και την μεγάλη υπέρβαση. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Φυσικά ο προπονητής μας ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι. Συγκεντρωμένοι από την αρχή μέχρι το φινάλε. Υπομονετική. Και να αποφύγουμε τα λάθη, τα οποία μας κόστησαν πάρα πολύ ακριβώς το πρώτο παιχνίδι. Θα πρέπει να περιορίσουμε σχεδόν στον απόλυτο βαθμό τα οποιαδήποτε λάθη. Λαμβάνεται κανείς ότι το κίνητρο δεν θα τα αποτελέσουμε από το πρώτο παιχνίδι, αλλά από τη στιγμή που απέχουμε μόνο ένα βήμα από τους ομίλους, το κίνητρο για όλους μας και του κόσμου είναι τεράστιο και η δίψα του κόσμου. Και ο κόσμος θα είναι εκεί, έτσι το πιστεύει και αυτός και θέλει να σπρώξει την ομάδα προς την ανατροπή. Για να πετύχεις μια μεγάλη υπέρβαση θα πρέπει να είναι ομαδική προσπάθεια, ομαδική δουλειά που πρέπει να γίνει. Και στον αγωνιστικό χώρο και στη εξέδρα. Καταρχάς να πούμε ότι οι ενδείξεις που έχουμε από τη μέχρι στιγμή στο ψυχενό, αν έχουμε δύο μέρες από το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ θετικές. Πάμε για τη μεγαλύτερη παιδινή μας παρουσία, πάμε για ένα κατάμεστο γήπεδο. Που έχουμε ζητήσει από τον κόσμο να αυτή την πίστη που έχουμε όλοι στην ομάδα να την δείξει και ο κόσμος, να το δείξει με την παρουσία του στο γήπεδο, εκεί όπου αποκτάμε σαφέστατα άλλη δυναμική και ως ομάδα. Και είμαστε αποφασισμένοι μαζί με τον κόσμο μας να το παλέψουμε και να διεκδικήσουμε την πρόκριση με όλες μας τις δυνάμεις. Και παράλληλα, αυτό που λέω πάντα, το επαναλάβω και τώρα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη υπερκίνηση, αλλά καλό είναι να το λέμε πάντα σε σωστά κόσμια πλαίσια. Όπως άλλωστε είχαμε και τη εξαιρετική φιλοξενία να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία που είχαμε όλοι μας και οι εκπροσώποι του τύπου και η ομάδα και οι φιλάθλοι στη Τσεχία. Και το θετικό είναι ότι δεν προέκυψαν προβλήματα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία. Μάλιστα θα είναι και ενισχυμένο το πλάνο. Επιστρέφει ο Τολμές. Όλα αυτά είναι βοηθητικά, έτσι. Σίγουρα, όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στην διάθεση τεχνικής ηγεσίας, τόσο το καλύτερο. Έχουμε ακόμη και προπονήσεις σήμερα το απόγευμα και αύριο στις 7, στις 6 θα προηγηθεί η συνέντευξη τύπου του προπονητή μας. Μέσα από αυτές θα βγει το τελικό πλάνο. Ευελπιστούμε να μην προκύψουν άλλα προβλήματα και να πάμε με τις καλύτερες δυνατές επιλογές με βάση τις αποφάσεις της τεχνικής ηγεσίας για να προσπαθήσουμε για το δύσκολο έργο που έχουμε για ανατροπή των εισβάρων μας δεδομένων την Πέμπτη στο ΑΚΑΡΕ. Ωραία. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Καλή δουλειά στην ΑΚΑΡΕ και ασφαλώς καλή επιτυχία για την Πέμπτη.